έχουμε ήδη στους δέκτες μας. Χρήστο, έχουμε μείνει στον αριθμό των 9.500 προσφύγων που έχουν καταφτάσει στον καταβλισμό της Ιδωμένης. Εξακολουθεί αυτό το νούμερο, ποια είναι η κατάσταση? Πάνω, μάλλον έχουμε ξεπεράσει τις 10.000, καθώς συνεχίζουν να φτάνουν εδώ πρόσφυγες. Τους φέρνουν από διάφορα σημεία της Ελλάδος, λεωφορεία στο Χέρσο, στην Νέα Καβάλα, και από εκεί έρχονται με τα πόδια και με ταξί στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, βρίσκεται μια πολύ μεγάλη ουρά. Αυτή την ώρα παίρνουν το βραδινό τους γεύμα οι πρόσφυγες. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντές καταφέρουν να τους το εξασφαλίζουν. Οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες. Βέβαια, σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, δεν βρέχει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει αρκετή υγρασία στο χώμα. Οι πρόσφυγες, περίπου 8.000 μπορώ να πω, κοιμούνται στα γύρω χωράφια. Η εικόνα θα μου επιτρέψεις, Χρήστο, επειδή βλέπουμε όσο σε ακούμε, βλέπουμε την εικόνα την οποία μας περιέγραψες, βλέπουμε γονείς με τα παιδιά στα χέρια τους δίπλα στις σκηνές να έχουν παραταχθεί σε μία σειρά, περιμένοντας για αυτό που μας είπες και εσύ νωρίτερα, για να παραλάβουν το βραδινό φαγητό το οποίο σερβίρεται από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις αυτή την ώρα εκεί. Η υποδομή, αν καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω ως εικόνα και από την δική σου περιγραφή, είναι ικανή για να αντιμετωπιστεί ο αριθμός ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή? Υπάρχει πρόβλημα σε σκηνές. Το φαγητό μπόρεσαν και το βρήκαν οι εθελοντικές οργανώσεις. Και ο απλός κόσμος που έρχεται εδώ φέρουν φαγητό, υπάρχουν ρούχα για έκτακτες ανάγκες. Δεν υπάρχουν όμως αρκετές σκηνές και οι σκηνές που υπάρχουν είναι καλοκαιρινές. Βρισκόμαστε στην συνοριογραμμή, είμαστε ορεινά, το κρύο είναι τσουχτερό το βράδυ. Πολλά μικρά παιδιά είναι άρρωστα και μεγάλοι έχουν αρρωστήσει από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Εδώ και μήνες κοιμούνται έξω, οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Τώρα στις 6 ώρα το απόγευμα άνοιξε η σιδηροδρομική γραμμή μετά από περίπου 25-26 ώρες, καθώς χθες το μεσημέρι έκλεισε μετά τα επεισόδια τα οποία συνέβησαν. Άρα πέρασαν τα τρένα του ΟΣΕ τα οποία βρίσκονταν εκεί. Ναι, έχουν περάσει τα τρένα. Βέβαια, με την προϋπόθεση, αυτό το ζήτησαν οι Σκοπιανές αρχές, να υπάρχει αστυνομική δύναμη κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι και το σύνορο, μέχρι δηλαδή το Σκοπιανό έδαφος, έτσι ώστε να μην περάσουν μετανάστες από προς το Σκοπιανό έδαφος. Βέβαια, υπάρχει ο φόβος από το σταθμό της Ιδωμένης, μήπως μετανάστες κυρίως, όχι πρόσφυγες, να γαντζωθούν στα βαγόνια και να προσπαθήσουν να περάσουν προς τα Σκόπια. Τώρα άνοιξε το συνοριακό πέρασμα για τα τρένα, Χρήστο, μου επιτρέπεις λίγο. Τι γίνεται με το συνοριακό πέρασμα για τους πρόσφυγες? Θα ανοίξει και πότε θα ανοίξει, ποιες είναι οι πληροφορίες? Το δυσάρεστο είναι ότι δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ότι πρόκειται να ανοίξει σύντομα. Υπήρχε η δέσμευση, όπως γνωρίζεις, ότι θα ανοίγουν κάθε μέρα για να παίρνουν 400 άτομα. Η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Προχθές. Δεν έχουν ανοίξει σήμερα και ούτε υπάρχουν ενθαρρυντικές πληροφορίες ότι πρόκειται να ανοίξουν άμεσα. Και κατά μέσο όρο εδώ φτάνουν κάθε μέρα με 1.500 ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Μάλιστα. Ένα ερώτημα που θέλω να σου θέσω ακόμα είναι τι γίνεται με την αντιμετώπιση των ροών οι οποίες φτάνουν εκεί. Μας είπες ότι υπάρχει πρόβλημα σε σκηνές. Να υποθέσουμε ότι έχει γίνει κάποια πρόβλεψη, υπάρχει κάποια μέρημνα για να έρθουν σκηνές τις επόμενες ώρες ή αύριο ενδεχομένως για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγασης των ανθρώπων αυτών. Θα ήταν πιο εύκολο για να αντιμετωπιστεί αν ήταν σταθερός ο αριθμός. Όταν αυξάνεται κάθε μέρα ο αριθμός κατά 1.000-1.500 άτομα, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να καλύψουν αυτόν τον αριθμό. Η ελπίδα όλων είναι να είναι καλύτερος ο καιρός, να γίνει πιο ζεστός ο καιρός, έτσι ώστε να στεγνώσει και το έδαφος, αλλά και να μπορέσουν να είναι πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τουλάχιστον μπορούν και εξασφαλίζουν το φαγητό. Τώρα από την άλλη πλευρά των συνόρων, στα Σκόπια, έχει αυξηθεί η αστυνομική δύναμη.
Ενώ το άσχημο είναι ότι, και αυτό καταγράφεται και από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστή, ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κακομεταχείρισης μεταναστών, κυρίως μεταναστών, όχι προσφύγων, οι οποίοι είτε περνούν παράνομα από διάφορα σημεία του φράχτη όπου έχουν ανοιχτεί κάποιες τρύπες, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις και στη συνέχεια συλλαμβάνονται από τις Σκοπιανές Αρχές. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, τις οποίες καταγράφει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστή. Μάλιστα. Χρήστο Δάντση, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Εμείς να ευχηθούμε, να πούμε ότι ελπίζουμε πως τις επόμενες ώρες ή τουλάχιστον στη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα ανοίξει το συνοριακό φυλάκιο για να περάσουν κάποιοι από τους πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε αυτό το οποίο μας μετέφερες, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι οι προσφυγικές ροές προς την Ιδωμένη από την Νότια Ελλάδα, από την Κεντρική Ελλάδα για την ακρίβεια, αυξάνονται ώρα με την ώρα και αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων εκεί. Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε το ρεπορτάζ με όσα συνέβησαν σήμερα στην Ιδωμένη, όπου 9.500 πρόσφυγες νωρίτερα, 10.500 αυτή τη στιγμή, είναι εγκλωβισμένοι στα σύνορα με τα Σκόπια, ενώ μετά τα χθεσινά επεισόδια, ακινητοποιημένα, παρέμεναν μέχρι πριν από λίγο 4 τρένα του ΟΣΕ. Η Ηλιόλου στη μέρα φαίνεται να είναι ο μόνος σύμμαχος των προσφύγων σήμερα στην Ιδωμένη. Η χθεσινή νύχτα ήταν μία από τις πιο δύσκολες. Η βροχή έπεφτε ασταμάτητα και χιλιάδες πρόσφυγες πέρασαν εφιαλτικές στιγμές μέχρι να ξημερώσει. Κανένας δεν κοιμήθηκε, ενώ οι μητέρες προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα μωρά τους. Χθες είχε πολύ βροχή. Το νερό έπεφτε ασταμάτητα. Τα ρούχα μου βράχηκαν και τα πέταξα. Το πρωί βρήκε τους πρόσφυγες να προσπαθούν να στεγνώσουν τα λιγοστά τους υπάρχοντα. Ρούχα, παπούτσια, όλα έγιναν μουσκεμα, ενώ στον πρόχειρο καταβλισμό η λάσπη έχει καλύψει κουβέρτες και σκηνές. Στα ελληνοσκοπιανά σύνορα η κατάσταση παραμένει χαοτική. Σχεδόν 10.000 ψυχές περιμένουν να ανοίξουν τα σύνορα. Η ελπίδα στα πρόσωπά τους φαίνεται να αργοσβήνει κάθε μέρα που περνά. Συγκεντρώνονται και φωνάζουν συνθήματα. Η φωνή τους όμως δεν εισακούγεται. Δεκάδες πρόσφυγες από τη Συρία και από το Ιράκ διαμαρτύρονται και φωνάζουν συνθήματα για να ανοίξουν τα σύνορα. Οι ανάγκες για ζήτηση και ήδη πρώτης ανάγκης αυξάνονται συνεχώς. Μόλις εμφανίζεται στον καταβλισμό φαγητό και νερό, οι πρόσφυγες τρέχουν για να προλάβουν να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι στα όρια της ανθρωπιστικής καταστροφής και είναι αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης συνολικά ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά το προσφυγικό. Μέσα στη δυστυχία τους όμως βρήκαν ευκαιρία ακόμη και να καλοπιστούν σε ένα αυτοσχέδιο κούριο, ενώ τα παιδιά, παρά τις λάσπες, προσπαθούν να παίξουν ψάχνοντας για λίγες στιγμές ξεχνιασιάς. Μέρα με τη μέρα όμως η ελπίδα των περισσότερων λιγοστεύει και αρχίζουν να αναζητούν άλλους τρόπους διαφυγής. Πολλοί επιλέγουν να επιστρέψουν στα κέντρα φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που στην απόγνωσή τους μπορούν να ψάξουν και πάλι διακινητές. Τώρα, σε καταβλισμό προσφύγων έχει μεταβληθεί ένα μεγάλο μέρος του λιμανιού του Πειραιά, όπου διαρκώς καταφθάνουν νέοι πρόσφυγες από τα νησιά, πολλοί από αυτούς άρρωστοι και εξαντλημένοι, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Ίδια εικόνα και στην πλατεία Βικτωρίας, που αποτελεί και το σημείο συνάντησης με τους διακινητές. Δεν θέλουμε να στριμώξουμε τον ελληνικό λαό. Δεν θέλω να σας γίνω βάρος. Ο πρόσφυγας από τη Συρία κοιμάται τις τελευταίες 6 νύχτες στον επιβατικό σταθμό της πύλης Ε1 στον Πειραιά. Άφησε πίσω γυναίκα και παιδί για να βρει εκείνος ένα νέο σπίτι στο Βέλγιο και να συνεχίσουν όλοι μαζί εκεί για μια καλύτερη ζωή. Δεν ήξερα τι γινόταν όταν έφυγα από Τουρκία. Όταν έφτασα εδώ, έμαθα για τα κλειστά σύνορα και έχω απογοητευτεί πολύ. Το πρωί με το πλοίο Διαγόρα στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν 1.000 ακόμη πρόσφυγες και μετανάστες. Συνολικά στους χώρους φιλοξενίας του λιμανιού βρίσκονται 2.800 άνθρωποι. Χιλιάδες πρόσφυγες διανυκτέρευσαν και το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι του Πειραιά. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται εγκλωβισμένοι, είναι εμφανώς απογοητευμένοι και ρωτάνε να μάθουν συνεχώς πότε επιτέλους θα μπορέσουν να μετακινηθούν προς τα σύνορα. Στα πρόσωπα των προσφύγων αγωνία, κούραση και απόγνωση. Μία μπάλα αρκεί για να κάνει τα παιδιά να χαμογελάσουν. Σημάδια εξάντλησης και υψηλό πυρετό παρουσιάζουν τα περισσότερα βρέφη και μικρά παιδιά. Το κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης με γιατρούς από πολλά νοσοκομεία βρίσκεται δίπλα στους μικρούς πρόσφυγες. Τα παιδιά, να ξέρετε, τις ίδιες παθήσεις έχουν όταν ταλαιπωρούνται παντού. Ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής κτλ. Είναι όλα ίδια. Σαν γιατροί, η θέση μας αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε δίπλα τους. Και παυσίπονα και αλυφές και πάμπερς για τα μικρά παιδιά, γάλατα. Αυτά είναι τα βασικά και αντιβιώσεις.
Στην πλατεία Βικτωρίας η εικόνα διαμορφώνεται ανάλογα με τις αφήξεις των πλοίων στον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πολλοί αναζητούν εκεί συνδέσμους. Οδηγούνται στα δίκτυα διακινητών για να φύγουν από την Ελλάδα. Ειδικά οι αποκλεισμένοι από τους Σκοπιανούς Αφγανοί. Τη νύχτα σε σκηνές αλλά και στα παγκάκια μένουν περίπου 400 άνθρωποι. Στο πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον οι εργασίες για το κέντρο προσφύγων σταμάτησαν. Ο στρατός που είχε αναλάβει την προετοιμασία του κέντρου υποδοχής απέσυρε τις υποδομές που είχε εγκαταστήσει και καθάρισε το χώρο. Χθες το απόγευμα έκανε αυτοψία μηχανικός του Υπουργείου, η οποία θα εισηγηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο να μην συνεχιστούν οι εργασίες, διότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος. Πού το στήριξε όμως αυτό? Δεν γνωρίζω. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο Καστελόριζο τα ξημερώματα σε αποθήκη 50 τετραγωνικών μέτρων όπου φυλασσόταν υλικό για τους πρόσφυγες. Παρά τις προσπάθειες για κατάσβεση, το κτίριο παραδόθηκε στις φλόγες. Καταστράφηκαν εντελώς ρούχα, παπούτσια, κουβέρτες, όλα όσα είχαν συγκεντρωθεί από τους Έλληνες ακρίτες για τους πρόσφυγες. Ενεργοποιούνται θεσμοί και τοπική αυτοδιοίκηση για το προσφυγικό, είπε μιλώντας στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Η λύση του προσφυγικού βρίσκεται στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση κινητοποιεί όλες τις δυνατότητες και προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις, ανέφερε. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, κινητοποιούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε να διαχειριστούμε σωστά το πρόβλημα, να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του. Και εκείνο που εγώ θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπου και να τους πάμε, το μυαλό τους είναι στα σύνορα. Θέλουν να φύγουν. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προειδοποιεί σήμερα ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο μετέχμιο μιας ανθρωπιστικής κρίσης που έχει μόνη της προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό. Αυτή οφείλεται στην ταχύτατη συσσόρευση ανθρώπων σε μια Ελλάδα που ήδη δυσκολεύεται πολύ να ανταπεξέλθει, ενώ οι κυβερνήσεις δεν συνεργάζονται παρόλο που έχουν ήδη συνάψει σχετικές συμφωνίες. Μένουμε στο θέμα και θα δούμε μια άλλη διάστασή του τώρα. Ζεστασιά και αλληλεγγύη βρίσκουν οι πρόσφυγες σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τις προσφέρουν απλόχερα τοπικοί φορείς και απλοί άνθρωποι. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Καβάλας και της Κοζάνης. Με το χαμογελό του, το μικρό Προσφυγόπουλο είναι σαν να λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους της Καβάλας που άνοιξαν την αγκαλιά τους στους ανθρώπους που αναζητούν μια νέα πατρίδα. 800 πρόσφυγες στεγάζονται προσωρινά στο εκθεσιακό κέντρο στη Νέα Καρβάλη. Η ανταπόκριση των πολιτών στην έκκληση του Δήμου για τρόφιμα και φάρμακα ήταν συγκινητική. Δάκρυσα όταν είδα γυναίκες καρκινοπαθείς που μόλις είχε τελειώσει η χημειοθεραπεία τους να κουβαλάνε 2-4 τσάντες η κάθε μία και να φέρουν από εκεί τρόφιμα και φάρμακα για τα παιδιά, λίγησαν και δάκρυσα. Δεν είναι μόνο το προσωρινό κατάλημα και το ζεστό φαγητό. Είναι και η ιατρική φροντίδα, την οποία εθελοντές γιατροί προσφέρουν στους πρόσφυγες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Οι αντοχές του Δήμου, ωστόσο, φτάνουν στα όρια τους. Και αυτό που ζητούν οι τοπικές αρχές είναι να μοιραστεί το βάρος και σε άλλες περιοχές. Σταθερό βηματισμό στο θέμα της φιλοξενίας των προσφύγων έχει βρει ο Δήμος Καβάλας. Δευτέρα και Τετάρτη, περισσότεροι από 1.500 πρόσφυγες έφτασαν στην περιοχή από τη Μυτιλίνη. Και μέσα στον γκρίζο της προσφυγιάς, μια νεαρή προσφυγοπούλα που έφτασε στην Καβάλα φέρνει στον κόσμο το παιδί της, σαν μήνυμα ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Είχαμε και γεννητούρια. Έχουμε ένα καινούριο καβαλιωτάκι. Είδατε η θέληση για ζωή και η αγάπη για ζωή τι κάνει. Στην Κοζάνη οι εθελοντές απασχολούν τα μικρά παιδιά τα οποία φιλοξενούνται στο γυμναστήριο της Λευκόβρησης και εκεί να τους δείχνουν περήφανα τις πολύχρωμες ζωγραφιές τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές. Ο καθένας αφιερώνει όσο χρόνο μπορεί. Η ζεστή αγκαλιά των κατοίκων της πόλης άνοιξε και εδώ χωρίς ενδιασμούς. Όπως όλες οι μαμάδες και οι κυρίες της Κοζάνης, βοηθάω και εγώ, είτε στο πρωινό είτε στο μεσημεριανό. Θέλω να στείλω μήνυμα στους κατοίκους της Κοζάνης. Όλοι οι πρόσφυγες σας ευχαριστούν. Ο χώρος φιλοξενίας στην Κοζάνη γεμάτος από προσφορές. Τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης. Για 8 ημέρα συνεχίζεται η φιλοξενία των προσφύγων στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρησης. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 1.200 πρόσφυγες, ενώ αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 130. Δεν εξοδεύτηκε ούτε ένα ευρώ στο να φέρουμε πράγματα εμείς, είτε να αγοράσει ο Δήμος είτε κάποιος άλλος φορέας. Τα στέλνουν οι κάτοικοι της πόλης. Τόσο οι απλοί πολίτες όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση δίνουν καθημερινό αγώνα προκειμένου να κάνουν όσο μπορούν καλύτερες τις συνθήκες φιλοξενίας των προσφύγων.